Τις επιθεωρήσεις που τώρα θα ήταν, ξέρω, ο νεοδημοκράτης και ο Πασοξής και θα μιλάνε και θα βρίζανε. Λοιπόν, έλα Τάσο! Έλα πλακωθούμε, έλα Τάσο. Τάσο Παλατσίδης εδώ. Τάσος! Έτσι θα βγαίνουμε στην επιθεώρηση. Ο Πασοξής, κάνεις τον Πασοξή να κάνω εγώ τον νεοδημοκράτη. Πάμε, πάμε. Δώσε. Δεν θα έρθει ο Γιώργος, δεν θα έρθει ο Γιώργος. Θα έρθει ο Γιώργος. Θα έρθει ο Γιώργος, δεν θα έρθει ο Κώστας. Δεν θα έρθει ο Κώστας. Ήρθε ο Κώστας, ναι. Και τι έγινε, τώρα θα έρθει ο Γιώργος. Ναι, θα έρθει ο Γιώργος να κάνει το αγροτικό το πάνω μας. Αυτό είναι, είναι κάτι που με απασχολεί. Όλα αυτά τα μαθαίνουν πάνω μας. Τους χρησιμεύουν σε τίποτε αυτά. Αργότερα, τίποτα, όχι. Κάνουν αγροτικό χωρίς να πρόκειται να ακολουθήσουν την ιατρική επιστήμη μετά. Έτσι. Μαθαίνουν πάνω μας και το αγροτικό. Είμαστε λαός που αντέχουμε. Είμαστε λαός που αντέχουμε, παρότι δεν έχουμε, αντέχουμε. Θα την κάνει την έκπληξη ο Γιώργος. Ο Γιώργος θα κάνει την πλήξη. Την έκπληξη θα την κάνει ο λαός που θα την κάνει πρωθυπουργό να δει τι είσαι φερίκοκο. Εκεί να δεις τι έκπληξη έχει να δοκιμάσει ο Γιώργος. Διότι έχει νευριάσει και ο λαός, άμα είναι τόσο εύκολο, πάθ' το κυβέρνα, πάει στο διάλο. Πώς θα κυβερνήσει, Είχε οδηγό παππού, είχε οδηγό πατέρα. Ξέρει να την πάει την ταλίκα. Μπορεί να μην είμαι εγώ στο αντίθετο ρεύμα και στην πάρει την ταλίκα και στην πάει που θέλει να είναι. Όχι, θα έχουμε τον Κωστάκι κάθε 10 λεπτά να σκάει λάστιχο και να μου ζητάει καινούρια ταλίκα. Σκύψε και άλλαξε το λάστιχο, ρε χοντρέ. Κάθε τόσο να σου αλλάζω εγώ ταλίκα. Θέλω να πει ταλίκα, θέλω να πει ταλίκα. Τι έκανε 5,5 χρόνια την ταλίκα μου μέσα. Άστον και τον Κωστάκι 20 χρόνια να μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση σωστά. Με 5,5 πώς θα γίνει η σύγκριση. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά θα ζούμε 20 χρόνια να κάνουμε τη σύγκριση. Πώς θα την κάνω. Εξάλλου έχει πει και το καταπληκτικό. Είπε θα τα παγώσει όλα. Πώς θα την κάνω εγώ τη σύγκριση παγωμένος. Ναι, θα τα ζεστάνει Παπανδρέο. Δεν με χέζεις. Μόρας μην είχατε εκδότες και δημοσιογράφους να το μέρος δικού σας. Οι δημοσιογράφοι έχουν μυαλό. Ασφαλώς έχουν μυαλό και ξέρουν και το συμφέρον τους, αλίμονο. Είναι πατριώτες. Το Γιώργο το φέρει στην εξουσία ο Καρατζαφέρης. Γιατί από μόνος δεν ερχόταν με τίποτα. Τώρα που είπες Καρατζαφέρης, δεν θα το πετύχω πουθενά αυτό το κολοπερίστερο. Ποιο? Αυτό που πήγε και κουτσούλησε τον Καρατζαφέρη και το έφερε αυτή την τύχη. Γιατί και εμένα με κουτσούλησε Περιστέρη, αλλά ήμουν άτυχος. Δεν υπήρχε καμία κάμερα εκεί. Να το καταγράψει. Σημασία λοιπόν δεν έχει να σε κουτσουλάει το Περιστέρι, ούτε να σε χέσει το άλογο. Και άλογο με έχει χέσει και πάλι δεν είχε κάμερα. Και ο διευθυντής μου που με χέζει κάθε μέρα πάλι δεν υπάρχει κάμερα. Αφού βλέπεις ότι σε χέζουν και σε ένα κάθε τόσο, πάρω μια κάμερα. Γίνει και λίγο τριανταφυλόπλου στο εαυτό σου. Τι περιμένει, να σε χέσει το σύμπαν, να σε κατακράψει ο δορυφόρος. Τι περιμένει. Δεν σε καταλαβαίνω. Σε 100 μέρες θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Ναι, πάρε και 5 μέρες από μένα. Μήπως θα στάσουν 100, να σε κάνετε 105. Όπως έχουν λυσάξει αυτοί οι επιστέρες των ταμείων, θα κλέψουν και τις τσέπες του Γιωργάκη που να τις ράψει. Κλέφτες είχε το παλιόπασο. Ενώ το καινούργιο θα κάνει καινούριο. Μισό λεπτό, ρε. Εσύ που είσαι στην πολεοδομία υπάλληλος τώρα, θα σταματήσεις αύριο να παίρνεις μίζα. Θα σταματήσω. Θα σταματήσεις. Ναι. Αυτό πάνε να πει ότι έκλεβες μέχρι τώρα. Αλλά θα σταματήσω. Αν θα σταματήσεις. Αν στα δώσεις, θα αφήσεις μπροστά σου, θα αφήσεις. Δεν πάρ' τα πίσω. Θα τα πάρω και θα τα πάω στο κόμμα. Στο κόμμα δεν τα παίρνουνε. Δεν είδες 1 εκατομμύριο που πήγε τους κάτους και δεν το έχουν γράψει. Άμα δεν γράφουν το 1 εκατομμύριο, θα γράψουν 5.000 γεια σου. Αν δω τα σκούρα, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα τα κρατήσω. Θα σου πω κάτι, μεταξύ μας τα σκούρα θα βρεις. Και όπως είναι η εποχή, πολύ σκούρα θα τα βρεις, κατάσκουρα θα τα βρεις. Εάν το φέρει ανάγκη να κλέψω και αυτή την τετραετία, τι να πω, με λυπάμαι. Με λυπάμαι. Ναι, βγάλε το μαντίλι και να κλάψουμε. Ρε τόπιο Γιώργος, μπορούμε μαζί, τι εννοεί μπορούμε μαζί. Μπορούμε μαζί να φάμε, δηλαδή να μην τρώμε μόνοι μας, όπως η Νέα Δημοκρατία που τρώγανε μόνοι τους και ψωριάζει χώρια. Μπορούμε μαζί όλοι να φάμε, δηλαδή αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Τι εννοούσε. Και μου πέρασε από το μυαλό. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ και να δεις που πάμε. Λοιπόν, κάναμε πρόβα πολύ ωραία. Τάσος Παλατσίδης.